Τώρα Νίκο Παναγιώτης Λαφαζάνης θα κρατήσει τη διερευνητική εντολή μέχρι την Πέμπτη και μετά ο Προκόπης Παυλόπουλος μπορεί να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε συμβούλιο για να δουν αν μπορεί να προκύψει η οικουμενική κυβέρνηση. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα όμως γιατί λοιπόν, έχει ρεπορτάζ γι' αυτό. Κάνω την πρόβλεψη ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα καλέσει συμβούλιο αρχηγών. Καθόλου. Και θα σας πω γιατί το εκτιμώ αυτό. Εκτίμηση είναι. Μπορεί να το κάνει αυτό με βάση έχει το Έχει δικαίωμα να τους καλέσει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τους καλέσει για ένα λόγο. Διότι ήδη και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έχουν πει ότι δεν μετέχουν στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Ε, είδατε ότι, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν συναντήθηκε ούτε με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ούτε συναντάται με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κατά τη γνώμη μου, δεν συναντάται. Θα έπρεπε έστω και τυπικά, παρότι ε, ουσιαστικά έχει μία βάση το επιχείρημά του ότι δεν μπορεί να προκύψει από αυτή τη βουλή κυβέρνηση, έστω και τυπικά όμως είναι χρήσιμο να γίνονται αυτές οι συναντήσεις που προβλέπει το Σύνταγμα, γιατί είναι συναντήσεις μέσα από τις οποίες καλλιεργείται η συνένεση, καλλιεργείται το συνενετικό πνεύμα στην ε, δημόσια ζωή, στην πολιτική ζωή. Τώρα, προβλέπω λοιπόν ότι ο πρόεδρο ε, ίσως ίσω να κάνει και ένα νέο γύρο τηλεφωνημάτων στου αρχηγού. Αν όμω επιμείνουν οι τρει αρχηγοί στου οποίου αναφέρθηκα, δηλαδή ο απερχόμενο πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα, ο ε, υπουργό άμυνα και πρόεδρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριο Καμένο, και ο γενικό γραμματέα κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ, ο κύριο Κουτσούμπα, ότι δεν μετέχουν στη διαδικασία για σχηματισμό κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να γίνει συμβούλιο και δεν θα γίνει, προβλέπω, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Στην περίπτωση αυτή, με το που θα πάρει την εντολή ο πρόεδρος από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, θα καλέσει την πρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Θάνου, και θα της αναθέσει εντολή για υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έχει άλλη μια δυνατότητα από το Σύνταγμα, τα μελετούσα το απόγευμα πριν έρθω, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από όλα τα κόμματα να μετάσχουν και από τη Χρυσή Αυγή, έτσι λέει το Σύνταγμα, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να μετάσχουν σε εκλογική κυβέρνηση όλων των κομμάτων. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στο Σύνταγμα, αλλά είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Και υποθέτω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει ούτε τώρα. Επομένω. Προβλέπω ότι θα πάμε στην άλλη περίπτωση που είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση με την κυρία Θάνου. Και αν με ρωτάτε και για, τις, ε, ε, για το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, βλέπω Πέμπτη την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση υπηρεσιακή στην κυρία Θάνου, Παρασκευή την ορκομοσία και εκλογέ 20 Σεπτεμβρίου, όχι 27 όπως κυκλοφόρησε. 20 Σεπτεμβρίου μεσολαβούν 23 ημέρε. Και είναι επαρκής χρόνος, θυμίζω ότι έχουν γίνει εκλογές και με 21 μέρες προεκλογική περίοδο. Και κάτι, μια διόρθωση στον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν είναι αληθές ότι είναι η πρώτη φορά που ε, Αύγουστο ε, μας ε, οδηγεί είναι. μια κυβέρνηση Άλλες δύο εκλογές. Φορές γίνει. Έχει γίνει ξανά. Εγώ θυμάμαι το 2007, ναι. ο Κώστας Καραμαλής μετά το 15 Αύγουστο. Μετά τις πυρκαγιές. Μετά αμάς. τις πυρκαγιές. Ε, όρισε η ημερομηνία εκλογών Σεπτέμβρη 13, και, Σεπτεμβρίου. 13 Σεπτεμβρίου και μάλιστα η μισή προεκλογική εκστρατεία έγινε Αύγουστο ενώ τώρα σχεδόν ολόκληρη θα γίνει Σεπτέμβρη και έτσι με την κυρία Θάνου θα έχουμε την πρώτη γυναίκα, πρώτη πρωθυπουργός, γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα έστω και η υπηρεσία εκεί. μια πολύ αξιόλογη δικαστής και νομίζω ότι υπ' αυτή την έννοια της αξίζει και αυτή η ιστορική τιμή να είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρωθυπουργό.